Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 29 Ιουλίου. Ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. 120 περίπου άτομα είναι τα θύματα της ασφαλιστικής υπαλλήλου Ελευθερίας Λαλά Σαρακά που εργαζόμενη στην Inter-American καταγγέλλεται ότι παραλάμβανε χρήματα για να τα τοποθετήσει σε κεφάλαια της εταιρείας δίνοντας αντί για αποδείξεις ένα έντυπο πρόθεσης επένδυσης που όμως αποδεικνύεται άνευ αξίας. Σύμφωνα με μηνύσεις που κατέθεσαν οι θυγόμενοι όταν ζήτησαν τα χρήματά τους, αυτά ήταν άφαντα. Ότι εμείς δεν φέρουμε ευθύνη και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γινόταν, λέει, από κάτω το τραπέζι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γραφείο δίπλα. Έλεγε στις κοπέλες, βγάλτε μου την τάδε φωτοτυπία από εδώ, από εκεί. 20 άτομα. Από το 2008 κανένα δεν πήρε. Μιλάγανε ώρα και δεν τη κίνησε το ενδιαφέρον. Δεν πήρε ότι δεν γινιότανε τίποτα. Τα άλλα γραφεία. Μην τρελαθούμε. Τα υψηλόβαθμα στελέχη μέσα εδώ σίγουρα ξέρανε κάτι. Εφόσον ο διευθυντής δεν γνώριζε για την υπάλληλό του. Και εφόσον έγινε αυτό που είναι ντροπή για τυχιακή κοινωνία, η κλοπή, μόνο που λέγεται κλοπή. Πού είναι ο διευθυντής, πού είναι οι υπάλληλοι να υποστηρίξουν αυτό το λαό, τον αδικημένο, αυτόν τον κόσμο. Από ό,τι λένε όλοι, ότι γινόταν οι συναλλαγές πάνω, τα γνωρίζανε. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το υποστηρίξουμε, αλλά μπροστά σε όλους, όχι κρυφά, γίνονταν οι συναλλαγές, δηλαδή θα πρέπει να είσαι. Ο Δήμος Χίου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για το κλείσιμο 7 καταστημάτων της προκυμαίας που έχουν σωρία μηνύσεων για εχορύπανση. Ήδη σύμφωνα με τον Δήμαρχο έχουν κλείσει 4 και έπεται συνέχεια. Για τα υπόλοιπα θα εξαντληθεί η νόμιμη διαδικασία. Επειδή είναι επίκαιρο το θέμα των καταστημάτων, διευκρινίζουμε ότι ο Δήμος εφαρμόζει ακριβώς τι λέει ο νόμος. Ήδη έχουν κλείσει 4 καταστήματα. Αύριο Σάββατο, τη Δευτέρα, κλείνει ακόμα ένα κατάστημα, το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Έχουμε να κάνουμε με δύο είδους παραβάσεις. Πρώτον, με καταστήματα τα οποία δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Νέα τροπολογία για τη μη φορολόγηση των περιβολιών του κάμπου, ως οικόπεδα κατέθεσε στη Βουλή ο Κωστής Μουσουρούλης. Αυτή τη φορά την τροπολογία υπογράφουν 90 βουλευτές όλων των κομμάτων. Η ευρεία και διακομματική αυτή υποστήριξη προσδίδει νέα δυναμική στο ζήτημα, καταδεικνύοντας με τον πλέον επιτακτικό τρόπο την ανάγκη δίκαιης αντιμετώπισής του. Όπως σχολιάζεται σχετικά, εναπόκειται στην κυβέρνηση και τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή. Ξέρετε, το θέμα του κάμπου είναι γνωστό σε όλους. Έχουν ασχοληθεί όλοι πάνω στο νησί, όλο το πολιτικό προσωπικό και οι δύο βουλευτές, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος. Θυμίζω ότι με το προηγούμενο φορολογικό νομοσχέδιο είχε κατατεθεί μια τροπολογία διακομματική. Ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, και ο κ. Κουσελάς, ο υφυπουργός, αναγνώρισαν ότι το αίτημα είναι δίκαιο, ωστόσο δεν την έκαναν αποδεκτή. Τώρα έχουμε μια νέα πολιτική ηγεσία και όπως ξέρετε. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργάνωσε σήμερα στην αρχή της Απλοταριάς παζάρι, το καθιερωμένο ετήσιο παζάρι. Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα διατεθούν στις οικονομικά ασθενέστερες χιώτικες οικογένειες. Εκείνο όμως που διαπιστώθηκε από τις δηλώσεις των εθελοντριών του τοπικού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι ότι έχει σημειωθεί αύξηση περίπου κατά 20% των ανθρώπων που καταφεύγουν στον Ερυθρό Σταυρό, ζητώντας βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τρέχουσες καθημερινές ανάγκες. Πόσα χρόνια διοργανώνεται αυτό το παζάρι? Πόσα χρόνια, γύρω στα 15. Γύρω στα 15 χρόνια διοργανώνουμε το παζάρι, 12 με 15 χρόνια. Ο χιώτικος λαός το περιμένει γιατί μας ρωτάει πότε θα γίνει το παζάρι σας. Είναι το ετήσιο μας παζάρι που γίνεται πάντα εκεί 28 με 29 Ιουλίου. Και έχουμε διάφορα προϊόντα χιακά, τα οποία τα κατασκευάζουν οι ίδιες οι εθελόντριες από αγνά υλικά. Το βασικό μας όμως προϊόν είναι ο τραχανάς.